Ο λόγο όμω, Ελίνα, που ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για αυτή την άφηξη του κύρου Τσαβούσογλου τη Δευτέρα στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια, είναι διότι ακόμα είναι σε κρεμότητα τελευταίε διαβουλεύσει για τα διαδικαστικά. Υπάρχει σκέψη στο μέγαρο Μαξίμου να υποδεχτεί ο Κυριάκο Μιζωδάκη τον Μευλού Τσαβούσογλου στα Χανιά την Κυριακή, προκειμένου να ανταποδώσει ο Έλληνα Πρωθυπουργό την υποδοχή που επιφύλαξε ο πταγή Περτογάν, ο πρόεδρο τη Τουρκία, στον Νίκο Δένδια, όταν εκείνο επισκέφτηκε την Άγκυρα. Ο κύριο Εμιτσοτάκη θα είναι ούτω ή άλλω στα Χανιά το Σαββατοκύριακο, διότι το Σάββατο θα παραστεί στην χάραξη του νέου βόρειου άξονα, οδικού άξονα τη Κρήτη. Εξαρτάται όμω αν τελικά ο κύριο Τσαβούσογλου θα πάει στα Χανιά και από το δικό του πρόγραμμα στο εσωτερικό τη Τουρκία. Σε ό,τι αφορά τι δηλώσει του κυρίου Ντορμέντ, του Υπουργού Ενέργεια, ο οποίο είπε απείλησε με νέε γεωτρήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή την ενόχληση του Υπουργείου Εξωτερικών θα την εκφράσει ο διαστών, κύριο Ντέντια στον κύριο Τσαβούσογλου όταν συναντηθούν κατά πάσα πιθανότητα. Τη Δευτέρα. Ενώ να σου πω σε ό,τι αφορά επικείμενη και πιθανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στι 14 Ιουνίου, ε, το βέβαιο είναι ότι και οι δύο θα βρεθούν στι Βρυξέλλες, Όμω, όπω μου έλεγαν ελληνικέ διπλωματικέ πηγέ, ο πολιτικό χρόνο μέχρι τότε, μέχρι τι 14 Ιουνίου, είναι πολύ πυκνό και πολλά μπορεί να σημούν στα ελληνοτουρκικά μέχρι τότε,